Συνεχίσουμε λοιπόν με το τρίτο τμήμα μας, το τμήμα της γεωγραφίας, και ο καθηγητής Γεώργιος Κρητικός μας αναλύει πώς η διαθεματικότητα της γεωγραφίας, το εύρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτά ένας γεωγράφος, παράλληλα με τη συνδυαστική σκέψη που καλείται να αναπτύξει, καθιστούν τη γεωγραφία ένα ιδιαίτερο ελκυστικό αντικείμενο σπουδών για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Κύριε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Mm. Τέλεια, σας ακούμε και σας βλέπουμε καλά. Ελπίζω και την παρουσίαση. Ναι, μια χαρά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι θα έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε φοιτητές στο τμήμα γεωγραφίας. Η αναγνωρισιμότητα της γεωγραφίας είναι πολύ μικρή στην Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να πω εισαγωγικά ότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο θεραπεύεται σε πάρα πολλά πανεπιστήμια στο αγγλοσαξονικό τόξο, στη Βόρεια Ευρώπη. Υπάρχουν εκατοντάδες πανεπιστήμια, έχει πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και χιλιάδες φοιτητές. Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε μέσα σε αυτήν την παρουσίαση για ποιο λόγο τα παιδιά θα μπορούσαν να διαλέξουν πραγματικά την γεωγραφία και το τμήμα μας για να σπουδάσουν για 4 χρόνια μαζί μας. Θα έλεγα ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε 5 λόγους για να διαλέξει κανένας το αντικείμενο της γεωγραφίας. Πρώτα απ' όλα το ίδιο το αντικείμενο, το οποίο όπως είπαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το αναλύσουμε, είναι το επίπεδο σπουδών μέσα στο τμήμα, το περιβάλλον σπουδών, αλλά και η κινητικότητα και οι συνεργασίες που έχει το τμήμα μας με άλλα πανεπιστήμια, καθώς και οι προοπτικές μετά το πτυχίο τους. Το ίδιο το αντικείμενο της γεωγραφίας, το οποίο όπως είπαμε, θεραπεύεται μέσα στο τμήμα, μελετά την εξέλιξη και την αλληλεπίδραση διεργασιών και κοινωνικών φαινομένων. Μελετά το χώρο και τον τόπο. Έχει μια πολύ ισορροπημένη σπουδή απέναντι στη φυσική και γεωγραφία και στην ανθρωπογεωγραφία. Άλλωστε, θα έλεγε κανένας ότι αν μπορούσαμε να κλείσουμε σε ένα βιβλίο όλα τα κρίσιμα ζητήματα που υπάρχουν σήμερα και τα προβλήματα του κόσμου μας και να τα φιλομετρήσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ίδια η γεωγραφία μπορεί να τα μελετήσει και να προσφέρει κάποιες λύσεις για αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση, μπορούμε να κοιτάξουμε την κλιματική αλλαγή, χωρικούς σχεδιασμούς, προσφυγικές ροές, μετανάστευση, φυσικές καταστροφές, κυκλικές οικονομίες, πανδημία, το περιβάλλον, πρότιστα. Μέσα σε όλα αυτά, θα έλεγα ότι έχουμε τις σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης. Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστοχώρο και να δείτε τις σπουδές των ανθρώπων που διδάσκουν μέσα στο τμήμα και θα καταλάβετε το υψηλό επίπεδό τους, τις μελέτες, τις δημοσιεύσεις τους. Έχουμε μια θεωρητική προσέγγιση ταυτόχρονα, η οποία επικοινωνείται με εμπειρικές μεθόδους. Έχουμε μελέτες περίπτωσης και έρευνα πεδίου πάντοτε, σε όλα τα μαθήματα σχεδόν, και σύνδεση με τις επιχειρήσεις μέσω μιας θεσμοθετημένης πρακτικής άσκησης που κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από το 6ο εξάμηνο και να κάνει και στο τελευταίο έτος, φυσικά στα 2 τελευταία του εξάμηνου. Εάν κοιτάξουμε όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, τα οποία βλέπετε εδώ, κλιματολογία, μετεωρολογία, χωροταξία, χαρτογραφία, ιστορική γεωγραφία και αστική, μετανάστευση, περιβάλλον, τηλεπισκόπηση και οικονομική γεωγραφία, θεραπεύονται μέσα στο τμήμα γεωπληροφορική, κοινωνική γεωγραφία. Τα μαθήματα κορμού, για 5 εξάμηνα έχουμε υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 6ο εξάμηνο, όπως βλέπετε, έχουμε ένα συνθετικό μάθημα. Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συνεργαστούν, να μάθουν για το κλίμα της συνεργασίας. Έχουμε μαθήματα επιλογής και στο τελευταίο εξάμηνο το έχουμε πάλι μαθήματα επιλογής, ενώ ταυτόχρονα θα γράψουν και την πτυχιακή τους εργασία, κάτω από την επίβλεψη πάντοτε ενός μέλους ΔΕΠ, ενός καθηγητή. Οι εκδρομές είναι πολύ σημαντικές γιατί τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από αυτές. Εκεί θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και θα δουν πράγματα τα οποία τα έχουν κάνει σε θεωρητικό επίπεδο. Το περιβάλλον σπουδών, οι προλαλήσαντες το έχουν αναλύσει ήδη, αλλά θα ήθελα και εγώ να πω ότι έχουμε ένα πανεπιστήμιο ιδιαίτερης φυσιογνωμίας. Εστιάζει στην εκπαιδευτική μέρημνα, αγκαλιάζει το φοιτητή και κυρίως υιοθετεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Αυτό το κάνουμε ιδιαίτερα μέσα στο τμήμα, με σχολικούς συμβούλους εντός εισαγωγικών. Κάθε μέλος ΔΕΠ αναλαμβάνει ένα αριθμό φοιτητών και προσπαθεί να τους παρακολουθεί στις σπουδές τους, πέρα από τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το ίδιο πανεπιστήμιο, όπως το συνήγορο του φοιτητή και όλα αυτά που ανέλησε και ο αντιπρίτανής μας. Άρτιες επίσης κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές, σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, ένα εργαστήριο φυσικής γεωγραφίας, μετεωρολογικό σταθμό και γενικά ένα πανεπιστήμιο κόσμημα
επαναλαμβάνω ίσως αυτά που έχουν υποθεί ήδη, αλλά θα ήθελα να σταθώ ότι πράγματι ο εξοπλισμός είναι αντάξιος ενός σύγχρονου πανεπιστημίου. Εδώ για προπτυχιακούς φοιτητές βλέπετε το εργαστήριο υπολογιστών. Μια βιβλιοθήκη όπου οι άνθρωποι της στέκονται δίπλα στο φοιτητή, τον βοηθούν στις βιβλιογραφικές του αναζητήσεις. Γενικά, μέσα στο χαροκόπιο πανεπιστήμιο θα έλεγα ότι βρίσκει κανένας μια οικογένεια. Είναι ένα χαλαρό περιβάλλον για να κοινωνικοποιηθούν οι φοιτητές, ένα περιβάλλον στο οποίο θα κάνουν φίλους και θα γνωριστούν μεταξύ τους, ένα πολύ πολιτισμένο περιβάλλον. Κινητικότητα και συνεργασίες. Το Τμήμα Γεωγραφίας συμμετέχει σε πολλά προγράμματα Erasmus. Δίνει τη δυνατότητα να εκπονήσουν μελέτες στα παιδιά στο εξωτερικό, να παρακολουθήσουν μαθήματα και να συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικά. Έχουμε 45 συνεργασίες. Όπως βλέπετε, με διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης, κάποια από αυτά σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ακόμη και η Ελβετία, η Τουρκία ή η Νορβηγία. Εάν κοιτάξει κανείς επαγγελματικές προοπτικές, οι απόφοιτοι μας απασχολούνται σε οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Έχουμε επιχειρήσεις με μεγάλη εμβέλεια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εταιρείες ερευνών και γραφεία μελετών. Στη δευτεροβάθμια επίσης εκπαίδευση έχουμε κερδίσει την τελευταία δεκαετία να μπαίνουν ειδικευμένοι γεωγράφοι και να διδάσκουν τη γεωγραφία, η οποία δυστυχώς ξεχνιέται μέχρι κάπου στη Δευτέρα Γυμνασίου, και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα, θα πρέπει να σχολιάσω, σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρώπης, όπου διδάσκεται μέχρι το τρίτη λυκείου. Και από προσωπική πείρα θα το πω, γιατί έχω κάνει μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Εκατοντάδες φοιτητές κάνουν τις αιτήσεις τους εκεί, αφού έχουν διδαχθεί μέχρι την τρίτη λυκείου την αντίστοιχη, και είναι από τα πρώτα μαθήματα στην Αγγλία που δηλώνεται για εισαγωγικές στα πανεπιστήμια. Έχουν 4 μαθήματα, ή 3 AES τα αντίστοιχα. Σύνδεσμοι επιχειρήσεων επίσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φυσικά μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή σε διδακτορικό. Οι μεταπτυχιακές μας σπουδές έχουν 3 κατευθύνσεις: διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, χωρικές πολιτικές, συγγνώμη, και ανάπτυξη στην Ευρώπη, και γεωπληροφορική. Στην κατεύθυνση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών, θα έλεγα ότι πολύ πριν από αυτή την τραγωδία στο μάτι, επιτρέψτε μου να πω ότι υπήρχαν καθηγητές μας οι οποίοι είχαν εκπονήσει μελέτες για εκένωση πόλεων, είχαν δει αντίκτυπο φωτιάς, σεισμού στο επίπεδο του κοινωνικού χώρου. Και γενικά τα παιδιά δουλεύουν πραγματικά στο πεδίο. Χωρικές πολιτικές και ανάπτυξη θεραπεύονται πάρα πολλά αντικείμενα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αλλάζει συνεχώς σύνορα, όπως και πρόσφατα με το Brexit. Άλλες χώρες που θέλουν να γίνουν κράτη-μέλη της. Μελετάμε τις κρατικές πολιτικές, ταυτόχρονα μη κρατικές πολιτικές σε χωρικό επίπεδο, χωρικές ανισότητες και πώς αναπτύσσεται αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και Ευρώπη γενικότερα. Η φωτογραφία που βλέπετε δεξιά φυσικά είναι δυστυχώς από ένα φαινόμενο που δεν μας έχει αφήσει ποτέ στον κόσμο, από τη μετανάστευση και την προσφυγοποίηση πληθυσμών. Εδώ έχουμε μια εκπαιδευτική εκδρομή. Φιλοξενηθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες για 3 ημέρες. Τα παιδιά άκουσαν διαλέξεις και γενικά είχαν, θα έλεγα, πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε όσα διεμήφθησαν εκεί, γιατί μπορούσαν μετά να εκπονήσουν αντίστοιχες μελέτες στις διπλωματικές τους και στις πτυχιακές τους. Και φυσικά το αντικείμενο της γεωπληροφορικής. Σήμερα μας απασχολεί ιδιαίτερα τα δορυφορικά συστήματα, πώς γίνεται μοντελοποίηση, πώς αντλούμε πληροφορίες από τους δορυφόρους, πώς αυτά μεταφράζονται μέσα σε μια σύγχρονη τεχνολογία που μας έχει κατακλείσει. Αν θέλαμε να αφήσουμε τους ίδιους τους φοιτητές μας να μιλήσουν, θα σας έλεγα ότι εδώ πέρα η ηφηγένεια, και βλέπετε ταυτόχρονα και την απασχόληση των φοιτητών, των αποφύτων μας, μιλούσε για μια χαρά που είχε παρακολουθώντας τα μαθήματα όταν μπήκε στο τμήμα. Για συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη αυτή είναι παντού, το αίσθημα ικανοποίησης και για την επιλογή των σπουδών της. Ταυτόχρονα η Μαριάνθη, τη βλέπουμε ότι να μας μιλάει για τις σπουδές της μετά, λέει, από το τμήμα γεωγραφίας, έκανε μεταπτυχιακό στο Real Estate Management και Development, εργάστηκε για 10 χρόνια ως εκτιμήτρια κινήτων σε μια σημαντική εταιρεία στην Αθήνα και πλέον έχει εγκατασταθεί στο Hong Kong, που εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Ο Κίμωνας λέει ότι σε κάποιον που διστάζει να σπουδάσει γεωγραφία θα έλεγε να το τολμήσει. Είναι το γνωστικό αντικείμενο που ανοίγει πολλούς δρόμους εξειδίκευσης. Και εδώ βλέπουμε μια αποφοιτή μας να λέει: για μένα η γεωγραφία είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιστήμες που μπορεί να σπουδάσει κανείς ως ένας μηχανικός δορυφορικών εφαρμογών. Ο Παναγιώτης λέει ότι η γεωγραφία είναι η επιστήμη που λειτουργεί ως αεροδιάδρομος για την εκπαιδευτική σου απογείωση. Συνενώ σε αυτό. Και εδώ
Η απόφοιτη μας λέει ότι σε κάποιον που διστάζει να σπουδάσει, θα έλεγα ότι αντίθετα με την κοινή αντίληψη, η γεωγραφία είναι μια επιστήμη που παρέχει πολλές επιλογές και με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να τη συνδέσει με οποιαδήποτε επιστήμη. Και φυσικά ο Γιώργος από τις σπουδές του στο τμήμα κρατάει εμπειρίες, ευκαιρίες, προκλήσεις, ταξίδια, ενδιαφέροντες ανθρώπους και μια ικανοποίηση για τον χρόνο που πέρασε μαζί μας. Ενώ η Ευτυχία λέει ότι μετά τις σπουδές της στο τμήμα γεωγραφίας παρακολούθησε ένα MPhil στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, στο τμήμα χωροταξίας και ανάπλασης. Στη συνέχεια ξεκίνησε να εργάζεται ως ερευνήτρια στο τμήμα Energy Technology, 2018 όλα αυτά, στη Στοκχόλμη, όπου εργάζεται ακόμη και σήμερα. Η Ευθυμία μας είπε ότι μετά τις σπουδές της στο τμήμα γεωγραφίας συνέχισε να ανεβαίνει επαγγελματικά και για κάποιο μαγικό λόγο άρχισε να σκέφτομαι ακόμη πιο δημιουργικά. Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να προσκαλέσω τα παιδιά και στον ιστοχώρο του τμήματος γεωγραφίας να περιηγηθούν, να πάρουν πληροφορίες, να απομυθοποιήσουν το άγνωστο, γιατί πολλές φορές έχουμε ένα φόβο με βάση την αναγνωρισιμότητα που έχει ένα αντικείμενο στον κοινωνικό μας χώρο και περίγυρο. Πιστέψτε με ότι είναι μια σχολή εφάμιλη όλων των τμήματων που έχουμε φυσικά μέσα στο πανεπιστήμιό μας, αλλά και όλων των πανεπιστημίων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Οπότε, με το καλό θα ήθελαμε να δούμε τους καινούργιες μας φοιτητές να έρχονται και σε εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρουσίασή σας και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα από την παρουσίασή σας, αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, τους αποφύτους μας, τους θυμόμαστε με τα μικρά τους ονόματα. Ο Γιώργος Τεχνίτης είναι από τους πρώτους απόφοιτους στο Χαροκοπείο Πανεπιστημίου, όπως ο Κείμενος ο Βουτσής. Για μας πάντα θα είναι ο Γιώργος και ο Κείμενος και αντίστοιχα οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να κρατήσουμε από το οικογενειακό τμήμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Όσους τίτλους και να αποκτήσουν, οι απόφοιτοι μας, στους οποίους είμαστε περήφανοι για τα κατορθώματά τους και σε προσωπικό επίπεδο, σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, για μας είναι πάντα οι φοιτητές μας με τα μικρά τους ονόματα. Το τμήμα γεωγραφίας έχει μια πολύ δυναμική παρουσίαση και στο Instagram και στο Facebook και στο LinkedIn και σας καλώ να κάνετε like και να στείλετε μήνυμα αν θέλετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας.